Αντίθετα όμως έχουμε ένα μοντέλο που είναι και άσπρο και μαύρο. Σταύρο, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Είναι λίγο δαλματίας. Δεν ήταν καλό το σχόλιο σου, Σταύρο? Πάμε πάλι την αρχή. Εννοώ ότι είναι πάλι. Η απόχρωση. Είναι μια πολύ εντυπωσιακή γυναίκα. Μια γυναίκα που έχει νικήσει τις ιδιαιτερότητες, τα συμβατικά, τις συμβάσεις του χώρου της μόδας και κάνει την δική της καριέρα προτάσσοντας ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Με πήγατε αλλού τώρα. Με πήγατε στη Winnie Harlow ξαφνικά, εκεί που μίλαγα δηλαδή για την Τωρέτα Παπαδημητρίου και έλεγα για τις σχέσεις και με πήγατε. Θέλετε να μου κάνετε την τρίπλα αυτή. Η οποία η τρίπλα ήταν γιατί θέλω να το επεκτείνω λίγο και να πω λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει το θέμα χωρισμό στον κόσμο. Αλλά όντως θα ακούσω και θα σας πω για τη Winnie Harlow, η οποία βρέθηκε και αυτή στην Μύκονο μαζί με τον γνωστό Lewis Hamilton, ο οποίος είναι ο οδηγός της Φόρμουλα 1. Και είναι ζευγάρι τώρα αυτοί οι δύο μαζί. Η Winnie Harlow έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο κάνει πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό. Δυστυχώς, τώρα ευτυχώς, να πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς, είναι πολύ περίεργη η όψη της. Είναι ασπρόμαυρη. Στα τέσσερα της διαγνώστηκε με λεύκη. Ναι. Δεν ξέρω ακριβώς αν αυτό, ναι, το προμοτάρει εκείνη ως λεύκη. Δεν ξέρω πραγματικά ιατρικά αν όντως είναι λεύκη. Ας δούμε λίγο το βίντεο και θα σου πω μετά ακριβώς την προσωπική μου εμπειρία πάνω σε αυτό. Ένα δίχρωμο μοντέλο εμφανίστηκε σε σόου γνωστής εταιρείας κοσμημάτων στην Αμερική, δίνοντας το μήνυμα ότι η διαφορετικότητα μπορεί να είναι προσόν. Η 21 ετών Winnie Harlow από τον Καναδά, που έγινε γνωστή μέσα από το Next Top Model, πάσχει από λεύκη, κάτι που δεν την εμπόδισε να κάνει καριέρα μοντέλου. Η ιδιόμορφη δερματική πάθηση τη χτύπησε όταν ήταν 4 χρονών, κάνοντας το δέρμα της ουσιαστικά να χάνει το χρώμα του. Όπως δήλωσε η ίδια, είχε υποστεί τρομερό μπούλινγκ στην παιδική της ηλικία με χαρακτηρισμούς όπως αγελάδα ή ζεύρα. Το σίγουρο πάντως είναι πως αν αποδεχτείς τη διαφορετικότητά σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα, όπως η Winnie, που έγινε ήδη ένα ακριβοπληρωμένο μοντέλο. Λοιπόν, εκεί που περπατούσα στον Άμμος, ξαφνικά μέσα με την κόρη μου και είχαμε και ένα παγωτό στο χέρι, γιατί πηγαίναμε δίπλα σε ένα μαγαζάκι να πάρουμε κάτι παγωτά. Βλέπω αυτή την κοπέλα που δεν την ήξερα και λέω: αμάν τι είναι, λέω στην κόρη μου, Μάιρα, τη λέω: είναι το. Τι λέω, βλέπεις μια κοπέλα, είναι σαν αγελάδα. Και αναρωτήθηκες, λερώθηκε από το παγωτό, τι έπαθε? Παιδιά, και όμως, μετά μπήκαμε λίγο στο ίντερνετ και είδαμε, ήταν η Winnie Harlow μαζί με τον σύντροφό της, τον νέο, τον Lewis Hamilton. Η κοπέλα έχει κάνει το μεγαλύτερο της ελάττωμα πλεονέκτημα. Και κατάφερε ουσιαστικά να το κάνει όπλο για να κυριαρχήσει στη βιομηχανία. Κυριάρχησε κανονικά και έβγαλε και πάρα πολλά χρήματα από και αυτό. Έχει φορέσει τα γυαλιά σε μεγάλα μοντέλα, ναι, σε top models. Είναι top model αυτή. Και φυσικά είναι ένα παράδειγμα για όσους έχουν έτσι, είναι διαφορετικοί, κυρίως και στα παιδιά που συνήθως μέσα από αυτό δημιουργούνται συμπλέγματα από το bullying που υφίστανται στο σχολείο κλπ. Είναι ένα παράδειγμα πώς μπορεί να το καταπολεμήσουν να, αυτό. Να σου πω τι γίνεται. Ο λόγος που κατάφερε η βιομηχανία της μόδας, τι κάνει? Επειδή βρίσκει πολλές φορές κάποια πρόσωπα τα οποία θέλει να επενδύσει πάνω σε αυτά και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είναι το πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο στον πλανήτη. Επενδύει πάνω σε κάποια πρόσωπα τα οποία μπορούν μαζί να συνεισφέρουν και κάποια τύπου δηλαδή να περνάνε μηνύματα κοινωνικής charity, πώς το λένε στα ελληνικά, φιλανθρωπία. Ναι, δηλαδή προσπαθούν όλοι αυτοί να επενδύσουν σε ανθρώπους που μπορούν να έχουν μεγάλο αντίκτυπο, σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και πρόβλημα, ώστε αν ένα αντίστοιχο κορίτσι, ας πούμε, το οποίο αυτή αντιμετώπισε το πρόβλημα στα τέσσερα της, έχει ένα τέτοιο πρόβλημα, πρέπει να δείξουν ότι η ζωή δεν σταματάει επειδή πραγματικά, ξέρεις, βγήκαμε κάπως διαφορετικοί. Και να μην στέκονται στο περιθώριο αυτοί οι άνθρωποι, να τολμούν να βγαίνουν προς τα έξω. Ναι, αντιλαμβάνεσαι πόσο δύσκολο. Άμα το δεις δηλαδή και τη δεις πραγματικά μπροστά σου, είναι πάρα πολύ σοκαριστική όλη η εμφάνισή της, αλλά είναι και πάρα πολύ όμορφη. Δηλαδή, έχει καταφέρει δηλαδή όλο αυτό το ελάττωμα να το κάνει προτέρημα.